σε ποδοσφαιρικό αγώνα για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Το σκορ άνοιξε ο Ολυμπιακός με σούτ του Καραβίτη μόλις το 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καραβίτης άνοιξε το σκορ. Είναι στις επιθέσεις της και στο 28ο λεπτό σημείωσε κανονικό γκολ με τον Καραβίτη. Ανέβασε το σκορ σε 3-0 με γκολ του Καραβίτη. Το σκορ ανοίξε πρώτος ο Ολυμπιακός με πέναλτι που το χτύπησε ο Καραβίτης στο 19ο λεπτό. Με χτύπημα πέναλτι με το οποίο και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. Το πέναλτι εξετέλεσε με επιτυχία ο Καραβίτης. Κόβει ο Γκλέζος και στη φάση αυτή ο Καραβίτης με σουτ θα πετύχει το 1-0. Είναι το 88ο λεπτό. Σε μια επίθεσή του ο Ολυμπιακός με τον Πέτρο Καραβίτη θα πετύχει το γκολ. Εδώ ο σκόρερ πανηγυρίζει. Κάποια γκολ από τη σεζόν 75-76 στο μάτι του Καραϊσκάκη. Ψαλίδη, μια ωραία μπαλιά του Δαγκουλή στον κενό χώρο. Καραβίτης πλασέ 2-0 στο 69. Από μια προσπάθεια του Συνετόπουλου που θα γυρίσει εδώ την μπάλα πρώτου Φανάρα και του Καραβίτη που θα σουτάρει ευθύβολα στο τέρμα. Νίκη αλλά και την πρόκριση. Θα ξεγελάσει τον Στεριούδα και ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί 1-0 με το πέναλτι του Καραβίτη. 1-1. Το σκορ άνοιξε ο Καραβίτης με πέναλτι στο 87ο λεπτό. Ο Καραβίτης με ισχυρό σουτ έδωσε στον Ολυμπιακό την ισοπαλία. Απέναλτι επί του Γαλάκου που το μετέτρεψε ο Καραβίτης. Da notare la bellissima partita di Bellugi. Ecco il gol al 33esimo del primo tempo e Caravitis che con un pallonetto da fuori area sorprende Castellini. L'Olympiakos in vantaggio per una rete a zero ha dimezzato dunque lo svantaggio della partita di andata.